Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, καλεσμένος μου σήμερα ο Ηλίας Λιγερός, επικεφαλής της παράταξης Ενεργοί Πολίτες για τον Δήμο Ηρακλείου. Κύριε Λιγερέ, είπαμε προηγουμένως για το πολιτιστικό κέντρο. Πιστεύετε ότι αυτό το πολιτιστικό κέντρο θα προσθέσει στον πολιτισμό μας, θα αξίζει τελικά τα λεφτά του? Αυτά είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Το ξέρω. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Να ξεκινήσουμε το αν προσφέρει. Αν μπορεί να προσφέρει. Εξαρτάται τι περιεχόμενο θέλουμε να του δώσουμε. Δηλαδή, αν το λειτουργήσουμε σαν ένα χώρο μεγαλεπίβολων παραστάσεων, όπως λειτουργεί το Μέγαρο Μουσικής, νομίζω ότι δεν θα προσφέρει αυτά που θα μπορούσε. Όχι ότι δεν αξίζει το να δούμε μια όπερα ή ένα καλό θέατρο ή μια άλλη παράσταση, αλλά δεν θα απέδιδε την υπεραξία που θα μπορούσε να αποδώσει πολιτιστικά αν εκεί μέσα γινόταν ένας χώρος στον οποίο θα μπορούσαν ένα, ας το πούμε αυτό, κύτταρο πολιτιστικής δημιουργίας. Θέλω να ελπίζω ότι οι επιλογές που θα γίνουν όταν ξεκινήσει η λειτουργία του πολιτιστικού σε περίπου 2 χρόνια, και αυτό είναι υποαίρεση, είναι, αν θα φτάσουμε δηλαδή τη δεκαετία της κατασκευής, ότι θα είναι στην λογική που λέμε εμείς. Και ποια είναι αυτή η λογική? Το σίγουρο είναι ότι οι λειτουργικές δαπάνες ενός τέτοιου κτιρίου είναι πάρα πολύ μεγάλες και πρέπει να βρει και τον τρόπο ο Δήμος να το στηρίξει αυτό το, αυτή τη λειτουργία. Η λογική είναι να υποστηρίξει αυτό που σας έλεγα προηγούμενα στην παραγωγή της γνώσης και στη μεταφορά της γνώσης, να υποστηρίξει την προβολή και την δημιουργία τοπικών πολιτιστικών δράσεων, το να βοηθήσει με όλο αυτό τη λειτουργίες που θα έχει με αυτούς που θα έρχονται εδώ, ουσιαστικά να δουλεύουν και να λειτουργούν ώστε να βοηθάμε να στηρίζεται η ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και η προς τα έξω προβολή τους, αξιοποίησή τους, δηλαδή να είναι ένα κέντρο παραγωγής πολιτισμού, να μην είναι ένα κτίριο μόνο, δηλαδή να μην έχει την αίσθηση του Μεγάρου Μουσικής, όπως έλεγα και προηγούμενα. Το δεύτερο κομμάτι που ρωτήσατε σε σχέση με το κόστος του, να σας πω, εδώ παίζεται ένα τεράστιο θέμα δημοκρατίας και διαφάνειας. Έχω ζητήσει περίπου από τον αρχές Φεβρουαρίου να μου δώσουν τα στοιχεία της τελευταίας σύμβασης, τον τελευταίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα, έτσι λέγεται, του εργολάβου με την ΔΕΠΤΑΗ, στο οποίο φαίνεται το κόστος, η τροποποίηση που έχουν γίνει, το κόστος, παρεμβάσεις και όλα. Δεν μου το έδωσαν. Επανήλθα με γράμμα επίσημα αρχές Μαρτίου. Δεν μου το ξαναέδωσαν. Πριν λίγο καιρό απίθυνα ανοιχτή επιστολή στον Δήμαρχο να μου δώσουν τα στοιχεία αυτά και καμία απάντηση. Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, που λένε. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά είναι, κρύβουν μια πολύ μεγάλη σκοπιμότητα. Πολύ δε περισσότερο όταν ο Προεδρεύων στη ΔΕΠΤΑΗ μου απάντησε σε τηλεφωνική μου παρέμβαση ότι είμαστε ιδιωτική εταιρεία και δεν έχουμε υποχρέωση να δίνουμε πληροφορίες προς τα έξω, παρά μόνο στους μετόχους μας. Κοιτάξτε τώρα, επειδή ο Δήμος πρέπει να τον χαρακτηρίζει η δημοκρατία, 100% είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Επομένως, αυτά πες στον κύριο Λαζαρίδη. Μην τα λέτε εμένα. Επειδή λέω, μήπως έγινε μέτοχος ο κύριος Λαμπράκης. Ακόμα δεν έχει γίνει. Επειδή η δημοκρατία, η διαφάνεια πρέπει να είναι χαρακτηριστικά μιας αξιόπιστης δημοτικής αρχής, εγώ λέω ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις η δημοτική αρχή έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα.
και στο θέμα της αξιοπιστίας της και στο θέμα της δημοκρατίας και της διαφάνειας. Αν θυμηθείτε ότι σε μια συζήτηση που είχαμε στη μοναδική τηλεοπτική συζήτηση που είχαμε κάνει στην τηλεόραση, μου είχε πει ότι το κόστος είναι 22 εκατομμύρια έχει πληρωθεί ο εργολάβος. Και του λέω δήμαρχε λες ψέματα, γιατί αυτή τη στιγμή μαζί με την καινούργια δημοπρασία που βγήκε θα πάμε στα 55. Δηλαδή μέχρι τώρα είναι γύρω στα 42. Άρα κακά σε πληροφορήσανε ή λες ψέματα εσκεμμένα στον κόσμο. Δεν μου απάντησε βέβαια και πολύ δε περισσότερο δεν μου απάντησε και εγγράφω σε αυτό που ζήτησα. Δεν θέλω να φτάσω να τα ζητήσω με δικαστικό τρόπο αυτά τα στοιχεία που είναι υποχρεωμένοι βάσει του κώδικα να μας τα δώσουν και να τα δώσουν και σε κάθε δημότη για την ενημέρωσή τους. Νομίζω όμως ότι το θέτω στην κρίση των δημοτών μας και αυτοί ας κρίνουν και ας αποφασίσουν. Το πολιτιστικό κέντρο ξεκίνησε με ένα προϋπολογισμό των 22 εκατομμυρίων. Θα φτάσει η πρώτη του φάση να κλείσει τέλος του χρόνου στα 42-43 και είναι και η φάση του εξοπλισμού η οποία δημοπρατείται σε λίγο καιρό και είναι άλλα 11,5 εκατομμύρια. Ένα έργο 4 ετών μαζί με την επόμενη δημοπρασία που θα τελειώσει θα φτάσει στα 9,5 χρόνια, 10. Ένα έργο το οποίο θα έχει ένα τεράστιο κόστος συντήρησης μετά. Το θέμα είναι αν σήμερα είχαμε μπροστά μας να σχεδιάσουμε μια τέτοια επέμβαση, μια τέτοια παρέμβαση κτηριακή, αν θα είχε τέτοιο χαρακτήρα ή όχι, ή αν θα ήταν άλλες προτεραιότητες. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή είναι κάτι δεδομένο, θα κοιτάξουμε να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο και με το λιγότερο δυνατό κόστος. Έχετε ενημερωθεί για τη χωρητικότητα του πολιτιστικού κέντρου? Ναι, αυτή τη στιγμή οι δύο μεγάλες αίθουσες, η οποία η μία είναι 800 και η άλλη είναι 350, δεν θυμάμαι ακριβώς, απομένει όλος αυτός ο εξοπλισμός. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση μπετά με τούβλα. Τίποτα δεν έχει. Θέλει οικομονώσεις, θέλει φωτισμό, θέλει μηχανήματα προβολής, όλα αυτά τα πράγματα, καθίσματα, σκηνές, πυρασφάλειες, όλα αυτά τα πράγματα χρειάζεται. Είναι ατέλειωτα αυτά. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω. Ένα θέατρο που χωράει 800 άτομα δεν μπορεί να κάνει σοβαρές συναυλίες εκεί μέσα. Για να κάνει σοβαρές συναυλίες εκεί μέσα θα πρέπει να αυτός που θα μπαίνει εκεί μέσα να πληρώνει τουλάχιστον 50 ή 100 ευρώ για να δει μια μεγάλη παραγωγή. Ξέρετε, οι παραγωγές κοστίζουν στην Ελλάδα. Οι μεγάλες είτε μουσικές είτε θεατρικές είτε συμφωνικές παραγωγές κοστίζουν. Κάνουμε ένα πολιτιστικό κέντρο για λίγους ή κάνουμε ένα πολιτιστικό κέντρο για τους Ηρακλιώτες? Κοιτάξτε, η λογική θα είναι η δεύτερη. Το θέμα είναι ότι αυτό έτσι όπως έχει ξεκινήσει και όπως διαγράφεται στις επιλογές της σημερινής Δημοτικής Αρχής είναι το πρώτο. Εμείς θα προσπαθήσουμε από τη θέση της Δημοτικής Αρχής να τροποποιήσουμε όλη αυτή τη λογική και να το κάνουμε ένα πολιτιστικό κέντρο για τους πολλούς. Τώρα, μπορεί να επιλέξει κάποιος και παραστάσεις οι οποίες σε αυτό το επίπεδο των αριθμών των θέσεων δηλαδή να είναι και οικονομικές και προσιτές και κυρίως να έχουν το χαρακτήρα που σας έλεγα και προηγούμενα. Έχετε να προτείνετε κάποια πράγματα που θα αλλάξουν αισθητικά αυτή την πόλη? Βεβαίως. Καταρχάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα του πράσινου και των ελεύθερων χώρων. Μία πολύ σημαντική παρέμβαση θα είναι το πράσινο επί και πέριξ των τοιχών, όπου θα μπορούσαν να διαμορφωθούν χώροι περιπάτου, χώροι απαλής κυκλοφορίας, δηλαδή ποδήλατα. Και ένας κήπος ο οποίος θα ήταν ένας πνεύμονας προσύνου για την πόλη. Θα μπορούσε η αναμόρφωση του
της Πλατείας Ελευθερίας, με τη σύνδεσή του με το Ηρώο, με τη Βίγλα, με το Πάρκο Γεωργιάδη, με το από κάτω το δημοτικό πάρκινγκ και όλο από κάτω με το Καστρινάκι και την παλιά περιοχή και τον χώρο του Πέριξ του Μουσείου, να δώσει μια ανάσα, μια εικόνα διαφορετική, να, όχι τόσο πολύ τσιμέντο, με περισσότερο πράσινο, και να λειτουργεί στα πλαίσια όποιας επιλογής γίνει από κυκλοφοριακή μελέτη, και ουσιαστικά να είναι προσιτό στον πεζό και να του δημιουργεί και μια αίσθηση ελευθερίας και πνεύμονα ζωής η περιοχή αυτή. Θα μπορούσε να γίνουν αντίστοιχες παρεμβάσεις και κάτω από την παλιά εμπορική, όλο αυτό το χώρο, από την προπόθεση βέβαια ότι γινόταν και το θέμα με τον Όλη, που ουσιαστικά αυτός διαχειρίζεται εκείνη την περιοχή, ενώ κανονικά είναι δημοτικός χώρος και θα μπορούσε να είναι αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Δήμου. Θα μπορούσαμε να δώσουμε ζωή και να κάνουμε ένα σοβαρό πάρκο και ένα σοβαρό χώρο στον οποίο θα μπορούσαν οι Ηρακλειώτες να έχουν κάποιες δραστηριότητες, το Σκαφιδαρά, στον οποίο δοθήκαν περίπου 1,5 εκατομμύριο και σήμερα είναι μία αποθήκη αυτοκινήτων του Δήμου Αλεβιζίου. Και κουνούπια. Και πολλά κουνούπια, ναι. Θα μπορούσε λοιπόν και αυτός ο χώρος να λειτουργήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτά είναι επιλογές δημοτικές για τις οποίες κανείς δεν μιλάει σήμερα. Και το πόσο και καλά και σωστά αξιοποιούνται τα λεφτά τα οποία δίνονται σε αυτά τα το άλλο είναι να αξιοποιήσουμε και να φτιαχτεί το πάρκο στην Ερυθρέα, στο οποίο μερικές φορές διάφορα πράγματα σε κάνουν και γελάσιοντας. Ξαναεξαγγέλθηκε το πάρκο της Ερυθρέας, το Μητροπολιτικό Πάρκο στην Ερυθρέας. Στην ίδια συζήτηση του έφερα το πρόβλημα ότι το πάρκο της Ερυθρέας δεν έχει κατασκευαστεί και μου λέει: μα τι λες, έτοιμο είναι. Του λέω: πάμε μαζί να το δούμε, να πούμε και στους ανθρώπους να ανοίξουν τα παράθυρά τους να μας δούνε. Και τώρα το ξαναεξαγγέλει, για να φανταστείτε πόσο εύκολα χρησιμοποιούν το ψέμα για να παραπλανούν τον κόσμο. Το ξαναεξήγηλε για να γίνει. Και βέβαια είναι και το θέμα της Κνωσού, το αρχαιολογικό πάρκο που πρέπει να γίνει εκεί, και οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν ώστε να μπορεί να ενταχθεί και η Κνωσός στον κατάλογο της UNESCO. Νομίζω ότι και περιφερειακά, δηλαδή και από την κάτω πλευρά της που είναι η καινούργια επέκταση που έχει γίνει στον ΑΕΓΙΑΝ, και από εκεί θα μπορούσαν να γίνουν παρεμβάσεις για πράσινο και τέτοια, ώστε να δημιουργήσουμε ένα κυκλωτικό χαρακτήρα του πράσινου μέσα στην πόλη, και βέβαια να αξιοποιήσουμε τους ελεύθερους χώρους που προβλέπονται από τις επεκτάσεις των σχέδιων πόλης με σοβαρές παρεμβάσεις, είτε μικρών είτε λίγο μεγαλύτερων χώρων, οι οποίοι θα είναι μια δραστηριότητα και μια ανάσταση για τις γειτονιές.